Κουτεράδιο έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και πάμε να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο έναντι τον Χρήστο Μακρόπουλο, τον κύριο Χρήστο Μακρόπουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Σταυροπόλεως στο Δήμο Παύλου Μελά με την ανατροπή του κυρίου Γιώργου Λίλτση, του αγαπητού μας γιατρού. Καλή σας μέρα, κύριε Μακρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ανατροπή Δήμος Παύλου Μελά υπό τον Γιώργο Λίλτση. Μία κίνηση, θα λέγαμε, μια δημοτική κίνηση, ένας δημοτικός συνδυασμός, ο οποίος μόνο καινούριος δεν είναι, καθώς έχει πολλά χρόνια ο κύριος Λίλτσης που ασχολείται με τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα κοινά. Απλώς τώρα κάποιοι λένε ότι ήρθε η ώρα να φτάσει ο Λίλτσης και το επιτελείο του και στη διοίκηση του Δήμου. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πού βρισκόμαστε, πού πιστεύετε ότι πορεύεται, πώς πιστεύετε ότι πορεύεται και πού είναι αυτή τη στιγμή η ανατροπή? Σαφώς και είναι δύσκολο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια διοίκηση η οποία διοίκησε εδώ και 5 χρόνια. Να σημειώσω ότι είναι σε μεγαλύτερη διάρκεια διοίκηση που διοίκησε ποτέ τον κύριο Δημοτζίδη. Δυστυχώς, αυτά τα 5 χρόνια δεν τα εκμεταλλεύτηκε η διοίκηση του κ. Δημοτζίδη και μπορώ να πω χάρη λόγω ότι δυστυχώς χάσαμε ως παράταξη 5 χρόνια και δεν βγήκαμε 5 χρόνια πριν στις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια, εμείς δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές ο αγώνας μας ήταν συνεχής, να ενημερώνουμε τους πολίτες, ο κύριος Λίλτσης με τις παρεμβάσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο, να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα πρώτα 2-3 χρόνια θεωρώ ότι ο κύριος Λίλτσης ήταν πέρα του δέοντος, συνενετικός και βοήθησε πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο και τον τωρινό Δήμαρχο, έτσι ώστε να μπορεί να περάσει διάφορες αποφάσεις, οι οποίες ενδεχομένως σαφώς ήταν και στη σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και τα ψήφισε. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο και βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα σε αυτή εδώ τη διοίκηση. Αν θέλετε θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Σίγουρα. Λέτε για 5 χρόνια που χάθηκαν. Είναι 5 χαμένα χρόνια όμως και για τον Δήμο, για τους δημότες, για τον τόπο του Παύλου Μελά. Αυτό εννοώ. Ότι είναι 5 χρόνια χαμένος χρόνος, διότι αν τα πάρουμε τα πράγματα όπως τα λέει ο απλός λαός, μετά από 5 χρόνια ένας δήμαρχος θα πρέπει στον κόσμο να σηματοδοτεί κάτι, ότι επί διοίκησης του τάδε δημάρχου έγινε 1, 2, 3, 5 πράγματα, τα οποία δεν είναι για απλά πράγματα, αλλά καθορίζουν την πορεία ενός Δήμου και για τις επόμενες γενιές. Αυτή τη στιγμή σας λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, αυτό που λέτε είναι αρκετά σημαντικό και το θέμα είναι ότι το έχουν διαπιστώσει οι δημότες, οι ψηφοφόροι της περιοχής, ώστε να έρθει αυτή η ανατροπή, όπως το λέτε. Επειδή, όπως σας έχω πει, κινούμαστε... Μιλάτε με τον κόσμο, συζητάτε. Μιλάμε με τον κόσμο και δεν μιλάμε τώρα. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος τον Γιώργο Λίλτση και την παράταξη είναι ότι, τώρα μας θυμηθήκατε. Εμείς συνεχώς είμαστε στον δρόμο, συνεχώς ακούμε τα προβλήματα του κόσμου. Και σαφώς έχει αποτυπωθεί και στη συνείδηση, αλλά και στην καθημερινότητα του κόσμου, ότι ούτε η πόλη έγινε πιο καθαρή, ούτε η πόλη έγινε πιο ασφαλής, ούτε οι επαγγελματίες βοηθήθηκαν. Να σας αναφέρω ότι ακόμα δεν τέλειωσε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια, η ανάπλαση της πλατείας πάνω στην Ηλιούπολη, η οποία προχθές είχε μία εκδήλωση για την ανακύκλωση και δίπλα ήταν τα μπάζα. Μάλιστα.
Είπατε για την ανακύκλωση τώρα. Ένα πρόβλημα το οποίο καταρχήν να πούμε ότι όλοι, μα δεν βγαίνει κανείς να πει ότι είμαι κατά της ανακύκλωσης, το λένε είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης. Έτσι, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά ενώ πολλοί κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και βάζει στον μπλε κάδο τα ανακυκλώσιμα, στον πράσινο κάδο, μετά από λίγο πάει κάποιος και κλέβει τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τότε τι νόημα έχει, δεν μπορούμε να τα διαφυλάξουμε, αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι ένα σαφώς πολύ μεγάλο πρόβλημα που έθεσες, Ανδρέα. Η ανακύκλωση έτσι όπως είναι δομημένη είναι για να εξυπηρετεί κάποιους οι οποίοι τη συνείδηση του κόσμου και την εμπορευματοποιούνται. Και αυτό έχει να κάνει με το έλλειμμα που υπάρχει. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει πλαίσιο και γίνεται όλο αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα της ανακύκλωσης. Βέβαια, έχουμε εμείς και το ΣΜΑ εκεί στην Ευκαρπία, ο οποίος ενώ από 5-7 δήμους έρχονται σκουπίδια εκεί, ουσιαστικά ο Δήμος Παύλου Μελά και η Ευκαρπία που δέχονται όλο αυτό τον όγκο των σκουπιδιών και επιβαρύνεται το δικό δίκτυο, επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, όλα αυτά, ουσιαστικά δεν έχει κάποιο όφελος. Και εκτός αυτού είναι και παραδομένα τα κλειδιά. Εμείς λέμε ότι τα κλειδιά στο Δήμο του ΣΜΑ και να διαχειρίζεται, να έχει τις πρωτοβουλίες ο Δήμος πώς τα καθοδηγείται αυτό και μάλιστα να σε συμφωνία με τους, υπόλοιπους δημάρχους των οποίων ο όγκος του σκουπιδιών έρχεται εδώ, να απαιτήσουμε σε εισαγωγικά έστω και κάποια χρηματική ανταμοιβή, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, η ανακύκλωση θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. Δεν γίνεται αυτό. Έχω ένα φίλο εδώ δικηγόρο, ο οποίος μας έλεγε προχθές, ο γιος του είναι στην Αγγλία και τους επισκέφτηκε τώρα τις γιορτές και πέταξε επίτηδες στο μπουκάλι, όχι στον κάδο που ήταν για τα μπουκάλια, αλλά για κάποιον άλλο. Και έρχεται ο εγγονός του, 5 χρονών, και του λέει, όχι παππού εδώ μπαίνει αυτό. Θα πρέπει να αποκτήσουμε από τα σχολεία ακόμα συνείδηση. Επίσης, για όλο τον κόσμο, παγκόσμια, τα σκουπίδια είναι πλούτος και εμείς πληρώνουμε για να τα πετάμε. Ναι, αυτό ισχύει. Είναι εξωφρενικό, δεν γίνεται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Αλλά ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένας Δήμος αρκετά μεγάλος, έχει περίπου 100.000 ανθρώπους πληθυσμό. Εσείς είστε υποψήφιος στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, την μεγαλύτερη από τις 3 δημοτικές ενότητες που περιλαμβάνει αρκετές γειτονιές, την Τερψιθέα, τους Αμπελώνες, την Ηλιούπολη και άλλες. Την Νικόπολη. Τα νεόκτιστα που λέμε. Βλέπω, τα ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι στο Δήμο αυτό, αλλά σε μια πόλη είμαστε όλοι. Ποια είναι τα προβλήματα, αγαπητέ Χρήστο, που θα έλεγες ότι κυριαρχούν σε αυτές τις γειτονιές, κυριαρχούν στη δημοτική ενότητα στην οποία είσαι υποψήφιος, που δεν τα έχει λύσει ο Δήμος και με τους δημότες και με τους φίλους που μιλάς, λένε, Χρήστο, κύριε Μακρόπουλε, αυτό πρέπει όταν βγεις να λύσεις. Κοιτάξτε, τα κύρια προβλήματα είναι η καθαριότητα και η ασφάλεια. Ο Δήμος μας... Για την καθαριότητα μιλούν και άλλοι, για την ασφάλεια όμως θα μου το εξηγήσεις. Βεβαίως θα σου το εξηγήσω. Στον Δήμο Παύλου Μελά υπήρχαν 2 αστυνομικά τμήματα. Το ένα ήταν στην Πολύχνη και το ένα ήταν στην Ωραιοκάστρο, στη Σταυρούπολη. Αυτό της Σταυρούπολης έφυγε και συγχωνεύτηκε με το τμήμα της Πολύχνης. Μιλώντας με τους αξιωματικούς εκεί στο Μέγαρο που στεγάζεται τώρα, μου είπαν το εξής και έμεινα άφωνος. 40 άτομα δύναμη το τμήμα της Πολύχνης, 40 άτομα, 45 το τμήμα της Σταυρούπολης. Μου λένε, δεν έγιναν 80 τα άτομα, παρέμειναν 40. Ήτανε 2 περιπολικά και 2 στη Σταυρούπολη, δεν γίναν 4, γίνανε 2. Σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ μεγάλη έκταση και μάλιστα εξυπηρετεί και όταν συμβεί κάτι,
εξυπηρετεί ένα περιπολικό και την Νάπολη. Καταλαβαίνετε. Το ίδιο ένα περιπολικό σε όλη αυτή την μεγάλη περιοχή. Σε όλη αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Είναι αδύνατο, εντάξει. Έτσι. Εδώ τώρα, κάποιος νομίζει ότι είναι θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα του δημάρχου. Κι όμως, είναι θέμα πίεσης. Όταν υπάρχουν, έχουμε τον Οκανά εκεί. Έτσι, είναι μια επιβαρημένη περιοχή. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, οι αστυνομικοί, γίνονται 200 με 300 παραβατικές καταστάσεις την ημέρα. Σκεφτείτε, δηλαδή είναι τρελό το ποσό. Και ό,τι αφορά τα σκουπίδια τώρα, γιατί... Πριν πάμε λίγο στα σκουπίδια, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω. Φυσικά ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βγαίνει να κυνηγάει τους κακοποιούς ή να κάνει περιπολίες. Σαφώς όχι. Η δημοτική αστυνομία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η δημοτική αστυνομία έχει συγκεκριμένο... Και να κόβει κλήσεις και να κάνει, ξέρω, κάποιες άλλες... Έχει άλλες αρμοδιότητες. Η πίεση μπορεί να ασκήσει ο Δήμαρχος, γιατί μίλησες, Χρήστο, για πίεση. Είναι όμως πώς να κάνει, να στείλει ένα γράμμα στον Υπουργό, ή θα πρέπει να συναντηθεί, να πάει στην Αθήνα, να κάνει συναντήσεις. Πώς μπορεί δηλαδή να το κάνει. Όλα αυτά που περιέγραψες είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι μέσα στην ατζέντα. Δηλαδή και το παιδί, άμα δεν γλάψει, δεν το σημάνει του να φάει. Σωστά. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο και το γνωρίζουν και στο Δήμο και φαντάζομαι και στην αστυνομία. Είναι θέμα πίεσης. Ότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι θέμα πίεσης, όχι περιγραφικά. Πρέπει να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί, να κάνει ένα πλάνο και να το εκθέσει και στην αστυνομία και στην κεντρική διοίκηση. Είτε στην Αθήνα είτε εδώ. Γνωρίζετε ότι όλα με πίεση γίνονται. Μάλιστα. Είναι θέμα πίεση, είναι θέμα κεντρικής εξουσίας και βέβαια είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης και Δήμου. Όπως φυσικά περισσότερο θέμα Δήμου και τοπικής αυτοδιοίκησης και εκεί πλέον έχει τις λύσεις ο Δήμος είναι το θέμα των σκουπιδιών. Όπου υποφέρει και αυτή η περιοχή από τα σκουπίδια γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες πάντοτε ο κάθε δήμαρχος, το Δήμο Θεσσαλονίκης εγώ να πω, έβγαινε και έλεγε ότι το στοίχημά μας είναι τα σκουπίδια. Το έχανε το στοίχημα. Και φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και στο Δήμο Παύλου Μελά. Άκουσα, Ανδρέα. Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Όλα εδώ και 5 χρόνια το πρόβλημα των σκουπιδιών ήταν έντονο. Τους τελευταίους 2 μήνες έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι υπάρχει πιο έντονη κινητικότητα. Άρα, υπήρχε τρόπος και πριν 4-5 χρόνια και τώρα, αφού γίνεται. Το βλέπουμε. Είναι το προεκλογικό πάντοτε που λέμε. Δηλαδή, προς Θεού. Τώρα, όσον αφορά, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Για να έχεις μια καθαρή πόλη, πρέπει να έχεις και τις υποδομές. Εμείς στο Δήμο Παύλου Μελά κάναμε ένα έγκλημα. Χάσαμε 2,5 εκατομμύρια επιδότηση με μηχανήματα τα οποία τα πήραν άλλοι δήμοι και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν πήραμε δωρεάν τίποτα. Αντίθετα, επειδή υπήρχε έλλειμμα, πληρώσαμε χρήματα. Και όταν λέμε πληρώσαμε, δεν πληρώνει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη, τα πληρώνουν οι δημότες με τα δημοτικά τέλη. Έτσι. Άρα υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα. Σαφώς. Στα δημοσιονομικά. Άκου τώρα. Άκου ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όπως έγινε και με την αστυνομία που συγχωνεύτηκαν, τι έγινε. Όλες οι υπηρεσίες καθαριότητας συγχωνεύτηκαν σε ένα μέρος το οποίο ήταν του Δήμου Πολύχνης, που εκεί μόνο για το Δήμο Πολύχνης ήταν ο μέρος, ήταν το μέρος που συγκεντρώθηκε το μηχανοστάσιο και όλες οι άλλες υπηρεσίες. Εδώ όμως τώρα προσθέθηκαν η Ευκαρπία και η Σταυρούπολη. Έτσι. Δηλαδή, ούτε οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Έτσι. Και έχουμε ένα παπαλαιωμένο στόλο οχημάτων, από τα οποία κατά δήλωση των εργαζομένων, έτσι, δεν είναι δικά μου λόγια, από τα μισά έχουν προβλήματα, δεν μπορούν να βγουν έξω. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αποκομιθή στερών, σκουπιδιών. Έτσι. Επίσης, για να βάλει κάποιος πετρέλαιο στο όχημα του Δήμου, πρέπει να πάει στο Ρεόκαστρο. Γιατί εκεί είναι
το μέρος, το βενζινάδικο, ας το πούμε. Κατάλαβα. Δηλαδή να κάνει 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, να γυρίσει πίσω. Όλα αυτά είναι και χαμένες εργατόρες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει, γιατί έχουμε χώρους. Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει πολλούς χώρους που δεν τους αξιοποιεί. Αυτό όμως που μου περιγράφεις, Χρήστο, κύριε Μακρόπουλε, είναι αγγίζουν την κοινή λογική και το αυτονόητο, ότι δεν γίνεται το αυτονόητο. Και αυτό είναι επικίνδυνο, να πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για να πούμε το αυτονόητο. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, αλλά γενικά. Έχουμε ένα έλλειμμα ως πολίτες και ως διοίκηση σε αυτό. Έτσι. Γιατί χαίρομαι που βάζεις και τους πολίτες μέσα, γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Φυσικά είναι και οι πολίτες υπεύθυνοι. Έτσι είναι. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί αυτό. Ότι ο Δήμος Παύλου Μέλλα, εκτός όλων των άλλων, το οποίο θα πρέπει, πιστεύω, η καινούργια διοίκηση, όποια και να είναι, να το χρησιμοποιήσει, είναι ο πολιτισμός τον οποίο έχει. Δηλαδή είναι μια κοιτίδα πολιτισμού ο Δήμος Παύλου Μελά. Έχει πολιτιστικά κέντρα, έχει την Μονή Λαζαριστών, έχει κινηματογράφους, έχει ανοιχτά θέατρα, έχει καλλιτεχνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται. Όλα αυτά ο Δήμος δεν πρέπει να τα ενισχύσει και να τα προβάλλει προς τα έξω. Γίνονται, είναι αλήθεια, κάποια πράγματα. Έτσι, αλλά εχθρός του καλού το καλύτερο. Και πολλά φεστιβάλ ήθελα να πω ότι υπάρχουν. Ναι. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Γίνονται και φεστιβάλ, όπως λέτε, και κάποιες εκδηλώσεις από συλλόγους, ποντιακούς και θρακιώτες και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει να μείνουμε στην ουσία. Θα πρέπει να αναδείξουμε τον άνθρωπο. Ο πολιτισμός πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον πολίτη, τον δημότη. Εκεί πρέπει να επικεντρώνουμε. Όλες μας οι ενέργειες και όλο μας το είναι, πρέπει να είναι στον άνθρωπο και πώς θα μπορούμε σε τέτοιες δύσκολες εποχές που ζει και η χώρα μας να κάνουμε τη ζωή του πιο ανθρώπινη και με λιγότερη οικονομική επιβάρηση. Αυτό είναι σημαντικό και πραγματικά ευχόμαστε να το πετύχει ο επόμενος δήμαρχος. Μια ερώτηση όμως, γιατί το είχαμε συζητήσει εκτός αέρα λίγο, αλλά θέλω να το πούμε και στον αέρα. Έχουμε τον Κλισθένη. Είναι ένας νόμος ο οποίος φέρνει την απλή αναλογική και επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τις συνεργασίες στις διοικήσεις των Δήμων. Το έλλειμμα κουλτούρας συνεργασίας που υπάρχει θα αποβεί μοιραίο, πιστεύεις, ή θα αποκτήσουμε έστω και υποπίεση αυτή την κουλτούρα, αυτή τη συνεργασία, ώστε να μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος? Σίγουρα καλό θα ήταν αυτή την κουλτούρα να την είχαμε από πριν και όχι να μας την επιβάλλουν. Γιατί έτσι όπως έγινε τώρα, χωρίς να υπάρχουν υποδομές από πριν και όλα αυτά, ουσιαστικά επιβάλλεται. Θες δε θες, θα κάνεις συνεργασίες. Αλλιώς δεν μπορείς να διοικείς. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι η απλή αναλογική σαφώς είναι το δικαιότερο σύστημα που υπάρχει. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και επιμόρφωση. Εμείς ως παράταξη, όπως προείπα, ο κύριος Λίλτσης ήταν από την αρχή συνενετικός σε ό,τι καλό και δημιουργικό και ψήφιζε αρκετά, μπορείτε να τα δείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Έτσι, και ψήφιζε και συμμετείχε. Μάλιστα, ήμασταν αυτοί που μπορέσαμε, θα γνωρίζετε ότι το ιστορικότερο νηπιαγωγείο του Δήμου είναι εκτός λειτουργίας λόγω το στατικότητας. Μάλιστα. Έτσι. Συμβάλαμε κι εμείς ότι τα παιδιά να γίνει κάποιο άλλο πλαίσιο και τα παιδιά να μεταφερθούν σε άλλα σχολεία και πώς αυτό το σχολείο θα μπορέσει ξανά να ξαναλειτουργήσει. Επίσης, συζητώντας με τον κύριο Λίλτσι, τον υποψήφιο δήμαρχο, είναι απόφασή μας να αξιοποιήσουμε όλους τους διατελέσαντες, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, παράγοντες που κάναν διοίκηση, παλιότερους και νυν,
έτσι ώστε να κάνουμε το Δήμο μας, ο οποίος έχει τρομερές δυνατότητες, λειτουργικό, ανθρώπινο και αξιόπιστο. Αυτό τώρα που λέτε είναι προς τιμή σας, γιατί ποιος άλλος λέει ότι θα αξιοποιήσω τους στην ουσία πολιτικούς μου αντιπάλους για το καλό του Δήμου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Εάν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και εάν θέλουμε να πούμε ότι θα προσφέρουμε κάτι για αυτό τον τόπο, δεν μπορείς όλα να τα ξέρεις και να είσαι ειδικός για όλα. Σωστά. Και δεν είναι τυχαίο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες οι ειδικοί επί των πραγμάτων. Σωστά, σωστά. Είναι πρωτοποριακή πρόταση η οποία θα έπρεπε να ισχύει, αλλά δεν την ακούμε από άλλους. Και βεβαίως να πούμε ότι, κύριε Μακρόπουλε, το δημαρχείο του Παύλου Μελά είναι το γνωστό κόκκινο κτίριο. Είναι νομίζω το πιο αναγνωρίσιμο δημαρχείο στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, και από το κεντρικό δημαρχείο νομίζω το πιο αναγνωρίσιμο είναι το κόκκινο κτίριο. Ένα πραγματικό κόσμο της περιοχής. Κύριε Μακρόπουλε, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι το οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε στο διάλογο μας. Με αφορμή το κόκκινο κτίριο που είπατε, το οποίο πραγματικά είναι ιστορικό και θεωρώ ότι η διοίκηση, η τότε διοίκηση Τσακίρη, ήταν ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος, ο οποίος πραγματικά τα δεδομένα και σε αυτά που μπορούσε να κάνει, έκανε το καλύτερο για την πόλη και άφησε εποχή. Και γι' αυτό τον τιμήσαμε ονομάζοντας το Κέντρο Πολιτισμού Χρήστου Τσακίρης. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην οικονομία που μπορεί να πετύχει κάποιος, κάνοντας οικονομία από την ενέργεια, βάζοντας φωτοβολταϊκά πάνελ σε όλα τα δημόσια κτίρια του Δήμου, με στόχο την ελάφρυνση πάντα των τελών για τους δημότες. Να γίνουν δηλαδή και ενεργειακά τα κτίρια και είναι και μια σωστή βέβαια. Θέλω να κάνω μια ευχή. Όποιος δήμαρχος βγει, που πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς, να ενεργήσει για το καλό όλων των δημοτών, χωρίς αποκλεισμούς, και φυσικά να κάνει τέτοιες συνεργασίες, γιατί ο Δήμος μας, παρότι είναι υποβαθμισμένος και είναι ο τελευταίος Δήμος των Δυτικών Συνοικιών, έχει όλες τις υποδομές να γίνει πρώτος και κυρίαρχος. Μάλιστα. Πεδίο δόξης λαμπρό λοιπόν, κύριε Μακρόπουλε, και για εσάς και για τον κύριο Λίλτσι και για την ανατροπή, εφόσον κερδίσετε τις εκλογές και σας εμπιστευτεί ο λαός, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι του Παύλου Μελά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.